κάπως, κάπου, κάποτε. Τότε που το είχανε συνήθεια να ακούνε οι άνθρωποι και να διηγούνται παραμύθια. Σαν από θαύμα η ζωή κι ονειρεμένα πλάσματα δώσαν στα όνειρα πνοή, γέμισε ο κόσμος θαύματα. Κάπως, κάπου, κάποτε, τότε που τις νύχτες με χιονιάδες παραμύθια τέριαζαν και τα ιστορούσαν οι γιαγιάδες. Σαν από θαύμα η ζωή κι ονειρεμένα πλάσματα δώσαν στα όνειρα πνοή, γέμισε ο κόσμος θαύματα. Μα τι έγινε ο Κατσουλίνος, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας ρίξω μια ματιά. Βασούλα! Έλα βρε Κατσουλίνο, επιτέλους, ανησύχησα. Άρχισα, με συγχωρείς. Κοίτα όμως τη σούφαρα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ψάρι, δεν βλέπεις? Και τι ψάρι, ολόκληρη ψαρούκλα. Θα φτιάξεις μια σούπα που θα τη θυμάσαι, έλα, έλα, πάρ' το τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ναι βρε Κατσουλίνα, αλλά δεν ήταν ανάγκη να καταξοδευτείς έτσι τα καλά καθούμενα. Α, ποιος ξοδεύτηκε? Εσύ, να, για να αγοράσεις αυτό το ψάρι έδωσες πάρα πολλά λεφτά. Ούτε δεκάρα, μόνος μου το ψάρεψα. Δεν σε πιστεύω. Καλά δεν σου έχω πει ότι στο παραμύθι που είμαι τώρα δουλεύω κοντά σε ένα ψαρά? Όχι, πρώτη φορά τα ακούω. Από τότε δεν θα ξέρεις τίποτα για τα δίδυμα αδέρφια. Τι είναι πάλι αυτό? Τα παιδιά του ψαρά βέβαια. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Χρόνια ολόκληρα ο καημένος ήταν άτεκνος. Ναι βέβαια. Μια μέρα λοιπόν περνάει μια γριά από το σπίτι του, βλέπει τη γυναίκα του έξω και της λέει: Να ξέρες πόσο σε λυπάμαι, κακομοίρα. Τι να τα κάνεις τα καλά που έχεις χωρίς παιδιά στο σπίτι σου? Αχ, έτσι το θέλεις ο Θεός, κύρα μου. Δεν το θέλεις ο Θεός. Ο άντρας σου φταίει. Γιατί αν έπιανε το χρυσό ψάρι, τώρα θα είχατε παιδιά. Έτσι να του πεις το βράδυ που θα έρθει. Να πάει να το πιάσει και να το κάνετε 4 κομμάτια. Το ψάρι? Ναι, ψάρι. Υπάρχει λόγος. Ένα θα φας εσύ και ένα ο άντρας σου και θα γεννήσεις 2 αγόρια. Ένα θα βάλετε από το ένα πεζούλι του σπιτιού και ένα από το άλλο και θα φυτρώσουν 2 κυπαρίσια που θα μεγαλώνουν με τα παιδιά σας μαζί. Γιατί έτσι είναι γραφτό να γίνει. Πραγματικά έτσι έγινε. Έπιασε ο ψαράς το χρυσό ψάρι, ακολούθησαν με τη γυναίκα του τις οδηγίες της γριάς και σε κάμποσο καιρό απόκτησαν 2 παιδιά τόσο όμοια που δεν ξεχώριζαν το ένα απ' άλλο, ε! Και τα κυπαρίσια στα πεζούλια φύτρωσαν κι αυτά? Φυσικά και είναι ίδια και απαράλλαχτα όπως ο Γιάννης και ο Γιώργης. Τα δίδυμα αδέλφια δηλαδή? Ναι! Για φαντάσου, τέτοια θαύματα μόνο στα παραμύθια μπορούν να συμβούνε. Γι' αυτό και εμένα μ' αρέσει να ζω στα παραμύθια, βασούλα μου. Είναι πολύ πιο όμορφα εκεί από ό,τι στην πραγματική ζωή μας. Ακόμα και οι λαχτάρες που περνάω, μερικές φορές αξίζουν τον κόπο. Και δεν μου λες με το ψαρά πώς θα πηγαίνεις? Α, μια χαρά, μια χαρά. Τα βρίσκουμε και δυο μας, Μαθαίνω και την τέχνη του. Αφού να φανταστείς, είναι τόσο ευχαριστημένος μαζί μου που σκέφτεται στα σοβαρά. Να με κάνει συνέταρό του σε λίγο. Μπράβο Κατσουλίνο μου, μπράβο, πρόοδους βλέπω. Ναι. Αχ, ελπίζω αφεντικό να έχουμε και σήμερα καλή ψαριά. Έχουμε Κατσουλίνο, μην νοιάζεσαι. Είναι ψαροτόπι εδώ πέρα. Ποτέ δεν με έχει απογοητεύσει. Έτσι, Και
Να αποφάσισαν τα παιδιά μου να γίνουν ψαράδες σαν και εμένα, θα καλοπερνούσανε σίγουρα. Μα δυστυχώς, δυστυχώς, τώρα που μεγάλωσαν ούτε να ακούσουνε για τη δουλειά μου. Το ξέρω, το ξέρω. Έχουν άλλα σχέδια στο μυαλό. Θέλουν να φύγουν, λέει, μακριά από το σπίτι τους για να πάνε να αποκτήσουν όνομα. Εχ, μεγαλοπιάνονται, Κατσουλίνο. Μεγαλοπιάνονται. Μεγαλοπιάνονται και με στενοχωρούν πολύ. Χωράει αυτός ο τόπος, για μας δεν είναι το χωριό. Ό,τι κι αν κάνουμε εδώ, χαμένος τόπος, καιρός να φύγουμε κι δυο. Ό,τι κι αν κάνουμε εδώ, χαμένος τόπος, καιρός να φύγουμε κι δυο. Τον κόσμο θα γυρίσουμε, θα βρούμε τόπο άλλο. Παλάτια θα αποκτήσουμε και όνομα μεγάλο, και όνομα μεγάλο. Δεν θα μας κάνουνε ψαράδες, εμείς ζητάμε πιο πολλά. Θα γνωριστούμε με σπουδαίους αρχοντάδες και θα ανέβουμε ψηλά. Θα γνωριστούμε με σπουδαίους αρχοντάδες και θα ανέβουμε ψηλά. Το κόσμο θα γυρίσουμε, θα βρούμε τόπο άλλο. Παλάτια θα αποκτήσουμε και όνομα μεγάλο. Πάλι ονειρεύεστε, παιδιά μου. Πατέρα, άκουσες τι λέγαμε? Και δεν συμφωνώ καθόλου. Γιατί όπως λέει και η παροιμία, όποιος ζητάει τα πολλά, χάνει στο τέλος και τα λίγα. Είσαστε πολύ γερασμένοι αν νομίζετε ότι φεύγοντας από εδώ θα γίνετε αρχοντάδες από τη μια στιγμή στην άλλη. Κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα. Θα αγωνιστούμε όσο χρειάζεται και θα τα καταφέρουμε, πατέρα. Να είσαι σίγουρος. Είμαστε αποφασισμένοι και ίδιο. Τίποτα δεν μας σταματάει. Περπάτησε, περπάτησε, μέρες ατέλειωτες, βδομάδες. Πέρασε κάμπους και βουνά, χωριά και πολιτείες, και έπειτα από κάμποσο καιρό. Σ' άρεσε το δωμάτιο, παλικάρι μου? Δεν είναι κι άσχημο. Πόσο μου το νοικιάζεις? Έλα, θα τα βρούμε, μην ανησυχείς. Σκέφτεσαι να μείνεις καιρό? Δεν ξέρω ακόμα, δεν τα αποφάσισα. Έκανα μακρινό ταξίδι και θέλω πρώτα να ξεκουραστώ. Εδώ θα βρεις την ησυχία σου, θα ξαποστάσεις. Δεν μου λες, κυρούλα? Ναι. Εκείνο το αρχοντόσπιτο στο λόφο, τι νος είναι? Της όμορφης του τόπου μας. Είναι αρχοντοπούλα? Από τις πρώτες, με πλούτια μύθητα όπως λένε. Εν τότε να την παντρευτώ, να την κάνω τέρι μου. Μιλάς σοβαρά, παιδί μου? Μοιάζω να αστειεύομαι? Πριν από σένα ήρθανε πολλοί να τη ζητήσουν για γυναίκα τους, αλλά κανένας δεν την πήρε. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να τους φυλακίσουν. Θέλεις κι εσύ να έχεις την ίδια τύχη? Όπως ο Γιάννης δεν φοβήθηκε, ήταν γενναίο παλικάρι και το έλεγε η καρδιά του. Το ίδιο βράδυ λοιπόν στάθηκε έξω από το σπίτι που είχε πάει να κονέψει και άρχισε να παίζει το σουράβλι του με τέχνη για να μαγέψει την όμορφη του τόπου. Ξέρεις τώρα, σε κάτι τέτοιο ο Γιάννης ήτανε μάστορας από μικρό παιδάκι. Thank you.
μείνεις κόρη μου εδώ. Σήκωσε ψύχρα, θα κρυώσεις. Αχ, νύχτωσε κιόλας. Κλείσε αμέσως το παράθυρο και μπες μέσα. Άσε με, μάνα, να χαρείς. Θέλω να ακούσω το σουράβλι. Ποιος παίζει τέτοια ώρα? Ένα παλικαράκι, δες, κάτω στο χωριό. Δεν φαίνεται καλά από εδώ πάνω. Είναι και το σκοτάδι, βλέπεις. Παίζει όμως το σουράβλι τόσο όμορφα. Ακούς, μάνα, σαν μαγεμένη νιώθω. Έπαιζε ο Γιάννης το σουράβλι του τα βράδια και η γλυκιά του μελωδία μάγευε την όμορφη αρχοντοπούλα όλο και περισσότερο, ώσπου μια μέρα έστειλε τον άνθρωπό της και τον κάλεσε για να του μιλήσει. Για πες μου, παλικάρι, ποιος σου μάθε να παίζει το σουράβλι τόσο όμορφα? Κανείς, μονάχος το έχω μάθει. Μ' αρέσει η μελωδία του, με διασκεδάζει. Μακάρι να μην έφευγες ποτέ από τον τόπο μας. Να παίζεις κάθε βράδυ και να σ' ακούω. Αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει. Σε θέλω για γυναίκα μου. Αν θες και εσύ να παντρευτούμε, θα είμαι κοντά σου μια ζωή. Τι λες, αρχοντοπούλα, δέχεσαι? Αν είχα το δικαίωμα θα σ' απαντούσα ναι. Μα δεν το έχω. Σύρε και πες το στον πατέρα μου. Και άμα τα αποφασίσει, τότε κανένα πρόβλημα. Ο γάμος μας θα γίνει αμέσως. Χαρά ο Γιάννης, την άλλη μέρα πήγε και βρήκε τον πατέρα της και τα άπανε. Μεγάλο πράγμα μου ζητάς. Εγώ την κόρη μου δεν την εδίνω σε όποιον και όποιον. Αν είσαι άξιος και κάνεις ό,τι σε προστάξω, η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί. Λέγε, άρχοντά μου, σ' ακούω. Είναι στον κάμπο ένα κούτσουρο τόσο χοντρό που δυο σκοινιά δεν το τυλίγουν. Πήγαινε να το κόψεις με μια σπαθιά μονάχα και να μου αποδείξεις έτσι πως αξίζει τον κόπο να σε κάνω γαμπρό και να σε μπάσω μέσα στο σπίτι μου. Αλλά πρόσεξε καλά. Αν δοκιμάσεις και δεν καταφέρεις τίποτα, αλίμονό σου. Η τύχη σου στα χέρια σου. Μόλις το άκουσε αυτό ο Γιάννης, έπεσε σε βαθύ συλλογισμό. Και όταν έφτασε το βράδυ, δεν είχε όρεξη να παίξει το σουράβλι του. Η όμορφη του τόπου ανησύχησε και τον κάλεσε ξανά κοντά της. Γιατί δεν παίζεις το σουράβλι σου απόψε? Τι έχεις πάθει? Δεν έχω διάθεση, αρχοντοπούλα μου. Σκέφτομαι πως θα κατορθώσω εκείνο που με πρόσταξε ο πατέρας σου, αλλά δεν βρίσκω τρόπο. Σου είπε για το κούτσουρο στον κάμπο? Ναι. Και γι' αυτό στεναχωριέσαι? Θα σου δώσω μια τρίχα από τα μαλλιά μου. Να τη δέσεις στο σπαθί σου και να είσαι σίγουρος πως θα το κόψεις με την πρώτη το πρωί. Με τη βοήθεια της αρχοντοπούλας που λες, έκοψε ο Γιάννης το κούτσουρο με μια σπαθιά μονάχα, έτσι μπαμ, και πήγε στον πατέρα της θριαμβευτής. Μπράβο, παλικάρι μου, σε παραδέχομαι. Η κόρη μου σ' αξίζει για γυναίκα. Το μόνο που σημαίνει λοιπόν για να την παντρευτείς είναι να πας και να τις φέρεις από το μαγεμένο δάσος στην άκρη του κόσμου, τον ηφικό της Νεραίδο Βασίλισσας. Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλι. Άκου εκεί, στην άκρη του κόσμου για έναν ηφικό. Στην πραγματικότητα, Βασούλα μου, τον έβαζε να κάνει ακόμα ένα μεγάλο κατόρθωμα. Και δέχτηκε ο Γιάννης? Δέχτηκε βέβαια, με όλη του την καρδιά. Την είχε αγαπήσει, βλέπεις, την αρχοντόπουλα, και ήταν αποφασισμένος να μπει για το χατήρι της μέχρι και μέσα στη φωτιά. Που λέει ο λόγος δηλαδή. Ωρα καλή σου, παλικάρι. Ωρα καλή σου, γέροντα. Κουρασμένος σε βλέπω. Έρχεσαι από μακριά. Μην τα ρωτάς. Δύο εβδομάδες περπατάω ασταμάτητα. Και για πού με το καλό? Πάω στο μαγεμένο δάσος, στην άκρη του κόσμου. Σα δύσκολη δουλειά, παλικάρι μου. Κάτσε, κάτσε να ξαποστάσεις λίγο και συνεχίζεις πάλι. Δεν έχω καιρό, βιάζομαι. Μα, να μη σε φιλέψω κάτι. Αφού επιμένεις. Δώσε μου να πιω λίγο νερό. Νερό? Πού να το βρω, γιέ μου, το νερό? Δεν μου ζητάς καλύτερα χρυσάφι? Είναι δυσέβρετος από τον τόπο, παλικάρι μου. Το νερό? Ναι, το έχει κρατημένο ένα στοιχείο. Και μας το δίνει λίγο λίγο. Χρόνια τώρα αυτή η δουλειά. Και δεν βρέθηκε κανείς να πάει να το διώξει? Αστιεύεσαι. Ποιος έχει το κουράγιο να τα βάλει με ένα τέτοιο τέρας φοβερό? Εγώ το έχω, γέροντα, και θα το κάνω. Θα χτυπηθείς μαζί του? Ναι. Εύχομαι να μου δώσει δύναμη ο Θεός. Και αν τον νικήσω, θα σας απαλλάξω από την τυραννία του. Κοιτάτε πως μαράθηκε το κυπαρίσι. Κακό σημάδι αυτό. Κάτι θα συμβαίνει στο παιδάκι μας, το Γιάννη. Ναι, μάνα, έχεις δίκιο.
Μου το είπε ο ίδιος όταν έφευγε. Αν δεις το κυπαρίσι μου να μαραθεί, αδερφέ μου, θα πει πως βρίσκομαι σε κίνδυνο και να έρθεις γρήγορα να με βοηθήσεις. Ούτε λεπτός μη χάνεις τότε. Σύρε και ψάξε να τον βρεις όπου κι αν είναι. Μην νοιάζεσαι, πατέρα, μην νοιάζεσαι. Όλο τον κόσμο θα γυρίσω αν χρειαστεί. Μονάχος σου, παιδί μου. Ναι. Και αν πάθεις τίποτα κι εσύ, αν κακοπέσεις. Ο αδερφός μου κινδυνεύει. Αυτό είναι που μετράει τώρα. Τουλάχιστον να είχες συντροφιά στο δρόμο, ακόμα ένα παλικάρι σαν εσένα. Θα είμαστε πιο ήσυχοι με τον πατέρα σου. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Πού να το βρω το παλικάρι, μάνα? Γιατί δεν παίρνεις τον Κατσουλίνο μαζί σου? Μπράβο, καλή ιδέα. Μόνο που... που δεν είναι εδώ ο Κατσουλίνος. Λείπει. Πού τον έστειλες? Εγώ, πουθενά. Μα μου ζήτησε άδεια να πάει να δει μια φίλη του έξω από το παραμύθι μας. Και του την έδωσες? Ήταν ανάγκη. Πού ήθελες να ξέρω ότι θα γινόταν, βρε γυναίκα? Πιστεύω ότι δεν θα αργήσει όμως. Όπου και να είναι, πρέπει να γυρίσει πίσω. Και λες θα κάτσω εγώ να τον περιμένω? Δώστε μου την ευχή σας και έφυγα. Θα έπρεπε να είχα φύγει κιόλας. Κατσουλίνο! Γεια σου, γιαγιάκα, από πού ξεφύτρωσες? Να μη σε νοιάζει. Οχ. Πες μου καλύτερα για που το έβαλες εσύ. Πάω στο σπίτι του ψαρά, τα αφεντικού μου. Μην κάνεις τον κόπο, δεν θα φτάσεις. Γιατί? Γιατί ο δρόμος σου είναι κλειστός. Άλλο στρατή θα ακολουθήσεις. Μα τι λες τώρα, δεν σε καταλαβαίνω. Μην κάνεις βήμα από εδώ. Κάθισε και περίμενε το Γιώργη. Εξαφανίστηκε. Μάγισσα ήταν η νεράιδα. Πάντως τη λόξα της την είχε σίγουρα. Μην κάνεις βήμα από εδώ. Κάθισε και περίμενε το Γιώργη. Βρε, δεν μας παρατάς την ησυχία μας. Κατσουλίνο, γύρισες? Ο Γιώργης, δεν είμαστε καλά. Έλα μαζί μου γρήγορα. Πού θα πάμε? Ταξίδι μακρινό, στο δρόμο θα σου εξηγήσω, έλα. Ο πατέρας σου δεν... Έλα, ο πατέρας μου είπε να με συντροφέψεις. Έλα, άσε τα λόγια και ακολούθησέ με. Κουνήσου, Κατσουλίνο, μην καθυστερείς. Ο αδερφός μου κινδυνεύει. Λένε να κάνεις το καλό και να το ρίχνεις στο γυαλό, αλλά δε συμφωνούνε μερικοί. Το έμαθα σ' αυτή τη φυλακή. Εγώ το τέρας έδιωξα, νερό τους έχω δώσει κι αυτοί σε σκοτεινό κελί με έχουνε κλειδώσει. Παρακαλώ, μα δεν συγκινηθήκαν μερικοί και σάπισα σ' αυτή τη φυλακή. Εγώ το θέρας έδιωξα, νερό τους έχω δώσει κι αυτοί σε σκοτεινό κελί με έχουνε κλειδώσει. Καλημέρα, Γιάννη. Μεγαλειότατε. Πάλι σε άκουσα να τραγουδάς και να παραπονιέσαι. Άδικο έχω, βασιλιά μου. Με εσύ τι λες? Χτυπήθηκα με το στοιχείο που σας βασάνιζε, χωρίς κανείς σας να μου το ζητήσει. Το έδιωξα από τη χώρα σας. Και το νερό που κράταγε είναι δικό σας πάλι. Άφθονο, δίχως περιορισμούς.
Αν αυτός είναι ο λόγος που με έχετε κλεισμένο στη φυλακή. Ξέρεις καλά ότι δεν είναι έτσι. Για το κατόρθωμά σου σε τιμήσαμε. Η πόλη μας έκανε ήρωα. Ναι, και ύστερα όλοι μαζί με ρίξατε σε τούτο το μπουντρούμι. Γιατί μας πρόσβαλες. Μας πρόσβαλες, δεν το καταλαβαίνεις. Αρνήθηκες να παντρευτείς την κόρη μου, να γίνεις διάδοχός μου. Το λέει ξεκάθαρο ο νόμος μας. Το λέει ξεκάθαρα και παρερμηνία δεν χωράει. Όποιος νικήσει το στοιχείο θα πάρει τη βασιλοπούλα για γυναίκα του. Τελεία και παύλα. Κι αν είναι αραβωνιασμένος όπως εγώ για παράδειγμα. Δεν έχει σημασία. Ο νόμος είναι νόμος. Με λίγα λόγια δηλαδή, μου ζητάτε να θετήσω το λόγο που έδωσα και να παρνηθώ την κοπέλα που αγάπησα. Ο νόμος το ζητάει, όχι εμείς. Δεν θα τον υπακούσω. Τότε λοιπόν θα τελειώσεις τη ζωή σου εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Πάρ' το απόφαση λοιπόν και μην παραπονιέσαι. Κατσουλίνο, έλα γρήγορα. Τι ρε πάλι, τι έγινε? Μια πολιτεία εκεί κάτω, δες. Όμορφη που είναι. Ω, και μεγάλη. Λες να τον βρούμε εδώ, τον αδερφό μου? Αχ, μακάρι, γιατί δεν αντέχω άλλο τα ταξίδια. Αν κάτσω να σκεφτώ σε πόσες πολιτείες και χωριά τον έχουμε αναζητήσει, ως τώρα χάνω τον λογαριασμό. Δεν ξέρω, αλλά κάτι μέσα μου μου λέει πως τα βάσανά μας τέλειωσαν. Δηλαδή προαίσθημα. Ναι, ο αδερφός μου είναι εδώ και έχει μπλέξει άσχημα. Το νιώθω. Λένε να κάνεις το καλό και να το ρίχνεις στο γυαλό, αλλά δε συμφωνούνε μερικοί. Το έμαθα σ' αυτή τη φυλακή. Εγώ το τέρας έδιωξα, νερό τους έχω δώσει κι αυτοί σε σκοτεινό κελί με έχουνε κλειδώσει. Γιάννη. Βασιλοπούλα, εσύ. Μίλα πιο σιγά, θα μας ακούσουν. Τι γυρεύεις εδώ? Για σένα ήρθα, να σε βοηθήσω. Αφού δεν θέλεις να με παντρευτείς. Δεν είναι πως δεν θέλω. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα το θεωρούσα μεγάλη τύχη να σε κάνω γυναίκα μου. Ξέρω, ξέρω. Είσαι αραβωνιασμένος μάλι. Της υποσχέθηκες γάμο και πηγαίνεις στην άκρη του κόσμου για να της βρεις τον υφικό της νεραϊδοβασίλισσας. Χαίρομαι που δεν θες να τη γελάσεις. Αυτό φανερώνει τον καλό σου χαρακτήρα και το εκτιμώ. Με καταλαβαίνεις, Βασιλοπούλα. Είσαι η μόνη σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή σε καταλαβαίνω, όπως λες, μου είναι αδύνατο να ανεχθώ την αδικία που σου κάνουν άθελά τους. Αρκετά έμεινε σε αυτή τη φυλακή. Σε λίγο θα είσαι ελεύθερος. Μιλάς σοβαρά? Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ θα σε βγάλω. Πώς? Με τούτο το κλειδί. Πάρτο και κρύφτο γρήγορα. Μόλις βρεις την κατάλληλη ευκαιρία, άνοιξε την πόρτα του κελιού σου και φύγε όσο μπορείς πιο μακριά από τον τόπο μας. Έφυγε. Πώς έφυγε? Κανείς δεν ξέρει, βασιλιά μου. Βρήκαμε ανοιχτή την πόρτα του κελιού και εκείνος έλειπε από μέσα. Είσαστε όλοι ανίκανοι. Ανίκανοι και θα τιμωρηθείτε. Μάλιστα. Τι μάλιστα? Να τιμωρηθούμε όπως μας αξίζει. Πρώτα όμως θέλω να ξαμπουληθείτε σε όλη τη χώρα, να τον κυνηγήσετε και να μου τον φέρετε πίσω δεμένο. Κατάλαβες, δεμένο? Άκουσες τι είπα? Κατάλαβες? Μέχρι το βράδυ να τον έχω εδώ μπροστά μου. Γιατί αλίμονό σας, κακομοίριδες, αλίμονό σας. Έτσι που λες, συνάδελφε. Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα. Δεμένα μάλιστα. Γιατί όμως? Δεν κατάλαβα. Γιατί τα έχουν δεμένα τα σκυλιά? Ο λόγος το λέει, συνάδελφε. Α, μάλιστα, ο λόγος. Τώρα το έπιασα το νόημα. Επιτέλους. Αρχίζεις να πάρεις μπροστά, αλλά παίρνεις κάποτε. Παίρνω, πώς δεν παίρνω? Έχω μυαλό εγώ. Και δεν σου φαίνεται? Αφού είναι μέσα στο κεφάλι μου, πώς θέλεις να φάνει? Μήπως νομίζω ότι φαίνεται το δικό σου? Για κοίτα ένα σαΐνι που μου δώσανε να κάνω περιπολία.
Αν περιμένει ο βασιλιάς, συνάδελφε, να πιάσει εκείνο το παλικάρι που τόσκασε από τη φυλακή με κάτι κυνηγόσικη λαζάνια του λόγου σου, πέτυχε. Ούτε στον αιώνα τον άπαντα δεν ξαναπέφτει στα χέρια του. Γιατί? Γιατί έχει πόδια και ξυπνάδα. Γλιστράει και χάνεται σαν λαγός. Τότε να το κυνηγήσουν. Αυτό δεν κάνουμε από το πρωί. Για να έχουμε επιτυχία όμως εκτός από τα πόδια, μας χρειάζεται, αν όχι όλοι, τουλάχιστον η μισή εξυπνάδα του παλικαριού. Πράγμα που από τη δική σου την πλευρά δεν την ευλέπω, δυστυχώς. Μη νοιάζεσαι, συνάδελφε, και αυτή με στο κεφάλι μου είναι. Μαζί με το μυαλό μου. Μαζί με το μυαλό σου, Αυτό είναι που με ανησυχεί, συνάδελφε. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Ορίστε. Τέλος πάντων. Άντε να πάμε παρακάτω τώρα και ο Θεός βοηθός. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, πρέπει να έχει γίνει μεγάλο μπέρδεμα σε αυτό το παραμύθι. Και όχι τίποτα άλλο, ανησυχώ για τον Κατσουλίνο. Γιατί έτσι που είναι αυθόρμητος, θα έχει μπει πάλι σε καινούργιες περιπέτειες και... Κατσουλίνο! Κατσουλίνο! Δεν μπορεί να μ' ακούσει. Ή με βλέπεις εκτός παραμυθιού. Κατσουλίνο! Λοιπόν, Κατσουλίνο, λέω να χωριστούμε τώρα, έτσι. Εσύ να ψάξεις από τη μια μεριά της πολιτείας για τον αδελφό μου και εγώ από την άλλη. Τι λες? Δεν είναι και άσχημη ιδέα. Κερδίζουμε χρόνο έτσι. Και ο χρόνος για μας είναι πολύτιμος. Τα λέμε το μεσημέρι στο πανδοχείο, εντάξει? Γεια σου προς το παρόν. Γεια σου, Γιώργη. Και καλή επιτυχία να έχουμε. Κατσουλίνο! Κατσουλίνο! Μου μίλησε κανείς? Μα, ιδέα μου θα ήταν. Κατσουλίνο! Οχ, η Μασούλα! Γεια σου, Μασούλα, γεια σου! Δεν ακούω τι λες. Είσαι έξω από το παραμύθι, εντάξει? Τι πράγμα? Κλείσε το παράθυρο, σε παρακαλώ, και μην ανακατέβασες στη δράση. Μόλις τελειώσουν όλα, θα έρθω να σου πω τι έγινε. Έκανε και λίγο υπομονή, μπα. Μπρος, προχώρα γρήγορα και άσε τις αντιρρήσεις. Ο βασιλιάς σε περιμένει πώς και πώς. Μα κάποιο λάθος κάνετε. Ρε, άστα αυτά και δεν περνάνε. Τι κάνατε εκεί πέρα εσείς, γιατί πιάσατε το αφεντικό μου, πού το πάτε? Αφεντικός είναι το παλικάρι. Ναι, βέβαια. Και ρωτάς που θα τον πάμε? Δεν ξέρεις ότι το σκάσε από τη φυλακή? Ο Γιώργης. Αχ, λάθος κάνετε, σας λέω. Πώς είναι δυνατόν να βρισκόμουν στη φυλακή αφού μόλις πριν από μια ώρα έφτασα σε αυτή την πόλη? Αλήθεια λέει, αφήστε τον. Αν λέει αλήθεια, να το αποδείξει μπρος το βασιλιά. Προχώρα γρήγορα και μην μιλάς. Μπρος, προχώρα. Μα τι έγινε ξαφνικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τον έπιασαν οι στρατιώτες? Αχ, αυτό θα είναι βέβαια σίγουρα για το Γιάννη θα τον πέρασαν. Αυτός θα ήταν φυλακή και το σκάσε. Αλλιώς δεν εξηγείται. Επομένως βρίσκεται σε αυτή την πόλη και κάπου είναι κρυμμένος. Εκτός αν... τρέχω να μάθω τι συμβαίνει. Μάλιστα. Μπερδέψαν δηλαδή το Γιώργη με το Γιάννη και τον έβαλαν να παντρευτεί τη Βασιλοπούλα. Με το έτσι θέλω, Βασιλά μου, με το έτσι θέλω, Προτού καλά-καλά να καταλάβει ο άνθρωπος τι του γινόταν. Βέβαια, δεν του ήρθε καθόλου άσχημα εδώ που τα λέμε, Ξέρεις τι είναι να γίνεσαι από τη μια στιγμή στην άλλη διάδοχος ενός θρόνου? Μεγάλη υπόθεση. Και η Βασιλοπούλα ήταν όμορφη κοπέλα και καλή, Ωραία τα κατάφερε λοιπόν ο Γιώργης, Και ο Γιάννης τι απόγινε? Όλα του πήγαν πρίμα από εκεί και ύστερα. Έφτασε στην άκρη του κόσμου χωρίς κανένα πρόβλημα. Πήρε τον ηφικό της Νεραίδο Βασίλισσας, το πήγε στην αγαπημένη του Αρχοντοπούλα όπως το είχε υποσχεθεί και την παντρεύτηκε με πανηγύρια και χαρές. Ωραία λοιπόν, έκαναν την τύχη τους και τα δυο αδέλφια, έτσι όπως το επιθυμούσανε. Ακριβώς, ακριβώς, και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Κάπως, κάπου, κάποτε, τότε που το είχανε συνήθεια να ακούνε οι άνθρωποι και να διηγούν τα παραμύθια, σαν από θαύμα η ζωή κι ονειρεμένα πλάσματα δώσαν τα όνειρα πνοή, γέμισε
ο κόσμος θαύματα. Κάπως, κάπου, κάποτε, τότε που τις νύχτες με χιονιάδες παραμύθια τέριαζαν και τα ιστορούσαν οι γιαγιάδες.